Και λίγο πριν κλείσουμε, κυρίε και κύριοι, μία επισήμανση. Ξημερώνει η 8η Μάρτη. Το αστυνομικό δελτίο επιβεβαιώνει καθημερινά με αμέτρητα περιστατικά κακοποίησης με θύματα γυναίκες, με τέσσερις γυναικοκτονίες από την αρχή του έτους, πως έχουμε πολύ δρόμο μέχρι η 8η Μάρτη να μετατραπεί σε γιορτή. Ήταν και παραμένει η μέρα διεκδίκησης ισότητας στο σπίτι, στους χώρους δουλειά στη δημόσια σφαίρα. Εκεί που οι άντρες είναι δυναμικοί και οι γυναίκες γλωσσούδες. Εκεί που ο αποδεκτός σωματότυπος της γυναίκας είναι αυτός που έχει καθοριστεί από ετεροκανονικούς άνδρες. Εκεί που οι γυναίκες πλαισιώνουν, στολίζουν, ομορφαίνουν μια εικόνα, μια σκηνή, μια εκδήλωση, αλλά δεν την καθορίζουν. Για εμάς, στο εδώ και στο τώρα, είναι η μέρα διεκδίκηση και αξιολόγηση των όποιων βημάτων έχουν γίνει. Βήματα που μοιάζουν άτολμα σε σύγκριση με όσα ισχύουν στι χώρε στι οποίε θέλουμε να μοιάσουμε. Η ισότητα δεν είναι ούτε βίτσιο, ούτε καπρίτσιο, ούτε ιδιοτροπία. Είναι όρο ευημερία, ύπαρξη και προόδου των κοινωνιών. Όμω, λίγο πιο πέρα, στη γειτονιά μα, για τι γυναίκε στη Γάζα είναι μια ακόμη μέρα αγώνα για επιβίωση εν μέσω γενοκτονίας. Ένα εκατομμύριο γυναίκες και κορίτσια δεν έχουν καν ψωμί. Ούτε λόγος για φάρμακα. Σχεδόν 9.000 σκοτώθηκαν σε πέντε μήνες. Ακροτηριάζονται χωρίς αναισθησία στα νοσοκομεία. Βλέπουν τα παιδιά τους νεκρά. Η ελληνική κοινωνία ευαισθητοποιήθηκε και βοήθησε όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία προδιετίας. Ας μη σοπάσουμε τώρα. Το πώς θα βοηθήσει η καθεμία και ο καθένας, είναι επιλογή του καθενός και της καθεμίας. Αυτό που δεν είναι επιλογή, είναι η σιωπή. Την έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Αυτά από εμένα. Καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Αύριο εδώ με τον Μάριο Αραβαντινό. Να είστε καλά.